Ανησυχείτε. Λοιπόν, η Κάτια Δανδουλάκη στην πόλη της, στη γιορτή θεάτρου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Συναισθήματα για την απόψινή βραδιά. Μεγάλη συγκίνηση. Είναι συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά. Βραβεύονται άνθρωποι με τους οποίους έχετε συνεργαστεί. Άνθρωποι που τους λάτρεψα και που είναι μύθοι ο καθένας στο είδος του. Η ζωή, η λάσκηνη που δεν χρειάζεται να πει κανείς λόγια για αυτήν. Ένας μύθος που θα μας ακολουθεί για πολλά χρόνια. Ακόμα και οι νέοι άνθρωποι, βλέπετε πόση χαρά, με τι χαρά παρακολουθούν αυτές τις ταινίες που οι πολύ μεγάλες αυτές προσωπικότητες μας δώσανε. Ο Γιώργος Ελεμπές ήταν ένας από τους παραγωγούς που πολύ δύσκολα θα υπάρξουν στο μέλλον σαν κι αυτόν παραγωγή. Ήταν για μένα οικογένεια, ήταν πατέρας μου, φίλος μου, άνθρωπος της ψυχής μου. Και τον είχα σαν πρότυπο όταν έκανα από πολύ μικρή επιχείρηση. Έλεγα θέλω να κάνω επιχείρηση σαν αυτές που κάνει ο Γιώργος Λεμπέσης. Άνθρωπος της καρδιάς μου. Τι ετοιμάζει Κάτια Δανδουλάκη για την επόμενη σεζόν, μπορούμε να ανακοινώσουμε? Θα κάνουμε την ερχόμενη σεζόν κάνουμε το έγκλημα στο Ariane Express, που είναι της Άγκαθα Κρίστη. Ήταν ένα όνειρό μου που ήθελα χρόνια να το κάνω. Μετά από 4 χρόνια που το πάλεψα για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε τα δικαιώματα, μου τα δώσανε και είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται το έγκλημα στο Ariane Express σε θεατρική διασκευή. Η πρώτη φορά σε όλο τον κόσμο. Είχαμε αυτή την τύχη, έχουμε έναν εξαιρετικό θείασο που αυτή τη στιγμή φοβάμαι ξεχάσω κανέναν. Είναι 11 ηθοποιοί από τον Δάνη τον Κατρανίδη, τον Αντώνη τον Καφετζόπουλο, τον Άκη του Σακελαρίου, την Τζέντη Ρουσέα, τα Μίλα Κουλίεβα, Τάνια Τρίπη, Λένα Δροσάκη, τι να σας πω δηλαδή, ο Τάκης ο Παπαμαρθαίου, ο Λευτέρης ο Ζαμπετάκης, ο Άγγελος Μπούρας, δηλαδή μιλάμε για ένα θείασο που εξισώνεται με άλλους 3 θειάσους. Και θεωρώ, σκηνικά θα τα κάνει ο Γιώργος ο Γαπαλάς και η Μέρη Τσαγκάρη, φωτισμούς ο Λευτέρης ο Παυλόπουλος και τη μουσική επιμέλεια ο Ιάκωβος Δρόσος. Είναι συνεργάτες μου χρόνων και αφήνω τελευταίο τον Πέτρο τον Φιλιππίδη που θα μας κάνει τη σκηνοθεσία. Και θέλω να σας πω κάτι για τον Πέτρο. Ο Πέτρος είναι ένα πλάσμα εξαιρετικά ταλαντούχο, όσο δεν παίρνει άλλο στην υποκριτική, και για μένα είναι ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης που, πιστέψτε με, έχω κάνει μαζί του 2 σκηνοθεσίες. Εκείνος έκανε τη σκηνοθεσία, εγώ έπαιζα. Ήταν από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής μου. Λοιπόν, θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και Θεσσαλονίκη με τη συγκεκριμένη. Μακάρι, μακάρι. Το καλό.